Δεζαβού, την έχουμε ξαναδεί αυτή τη συζήτηση. Ανακυκλώνουν δηλαδή μια αντιπαράθεση η οποία υπήρξε και προεκλογικά. Μια βολική αντιπαράθεση για να αναδείξουν οι δύο βασικοί πυλώνες του πολιτικού συστήματος σήμερα, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία, ότι τάχα τις διαφοροποιούνται. Ενώ και η ίδια πραγματικότητα, και η πραγματικότητα δηλαδή των πρώτων ημερών της κυβέρνησης, δείχνει ότι πραγματικά κινούνται στις ίδιες ράγες και τα πολύ μεγάλα προβλήματα κατά τα οποία φέρει και πολιτική ευθύνη και η προηγούμενη κυβέρνηση και ο κ. Πολάκης ως υπουργός, αναπληρωτής υπουργός υγείας, παραμένουν σε σχέση με τα προβλήματα που έχουμε στα νοσοκομεία, στο ποια είναι η υγεία του λαού μας κτλ. Δεν έχουν περάσει πολλές μέρες, παρά τους αντιπολιτικούς τόνους που μπορούν να σηκώνονται ή τους οξύ σε χαρακτηρισμούς, που όταν έγινε η παράδοση παραλαβή σε κάθε υπουργείο, οι νέοι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας μιλούσαν με λιστάλακτα και με τα καλύτερα λόγια για το έργο των προκατόχων τους. Και καλά κάνανε, λέμε εμείς, γιατί πραγματικά παίρνει τη σκητάλη η Νέα Δημοκρατία από μια βάρβαρη αντιλαϊκή πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Τι σημαίνει αυτό για τον απλό κόσμο? Ότι σήμερα αυτό που ζει στα νοσοκομεία είναι μια αθλειότητα. Η κατάσταση έχει χειροτερεύσει. Οι εργασιακές σχέσεις των εργαζομένων έχουν χειροτερεύσει. Η κατάσταση με τον κόσμο, ο οποίος συναλλάσσεται με τον οποίο είναι τραγική. Τα κονδύλια έχουν μειωθεί. Μάλιστα. Και αυτό είναι το πολύ μεγάλο σκάνδαλο που επιτρέπει σήμερα στον κόσμο, που δεν επιτρέπει σήμερα στον κόσμο να μπορεί να γιατρευτεί, να μπορεί να έχει τα φάρμακά του όπως πρέπει και αναγκάζεται να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες υγείας. Αυτό είναι το μεγάλο σκάνδαλο που ζούμε σήμερα και αυτό είναι μια γραμμή στην οποία η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ συμφωνούν. Που συμφωνούν ότι η υγεία είναι εμπόρευμα. Από αυτή τη σκοπιά καταψηφίζουμε σαν κόμμα και την άρση ασυλίας που έχουμε πάρει από τον κ. Πολάκη. Είναι μια προκλητική απόφαση των δικαστών. Έχουν πολύ μεγάλη ευθύνη για αυτή την απόφαση που αφήνει έξω, απελευθερώνει ένα δολοφόνο. Η αλήθεια είναι ότι εκμεταλλεύτηκαν αλλαγές στον ποινικό κώδικα. Αυτό δεν ανέρει όμως την ευθύνη των δικαστών. Αλλαγές αυτό το κατάγγειλαν και οι δικηγόροι της οικογένειας. Καταγγείλαν μια μεγάλη κολυσιεργία που άσκησε ο συνήγορος της υπεράσπισης, έτσι ώστε να μπορέσει να εκμεταλλευτεί τις αλλαγές στον ποινικό κώδικα. Ένας ποινικός κώδικας, ο οποίος έχει πάρα πολλά στραβά, κινείται σε αντιδραστική κατεύθυνση. Θα δούμε και στην πράξη ότι θα ρίξει και στα μαλακά και την ηγεσία της Χρυσής Αυγής, ενώ περιέχει και διάφορα άλλα αμερικανόπνευστα. Στην ουσία, τον οποίο συμφωνεί και η Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι εκτίμηση που κάνετε τώρα. Γιατί είναι γεγονός. Όταν προβλέπει μείωση ποινής από τα 20 χρόνια στα 15 χρόνια, σημαίνει ότι θα πέσει σε πιο μαλακά ό,τι και να γίνει. Αυτό λέει ο ενός ποινικός κώδικας που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι το γεγονός. Τώρα, επειδή μας είπε ο κ. Παπαχριστόπουλος ότι είμαστε εκτός τόπου και χρόνου, ο κόσμος ξέρει. Πάει στα νοσοκομεία και μπορεί να δει αν η εκτίμηση του ΚΚΕ είναι μέσα στον τόπο και στον χρόνο ή αν η εκτίμηση του ΣΥΡΙΖΑ που τα λέει πολλά ρόδινα και φοβερά. Και φανταστικά, όχι, πολλά προβλήματα. Που δεν έχουν γάζες, που είναι εργολαβικοί, που είναι απλήρωτοι. Αυτά είναι λαϊκισμοί. Λοιπόν, αν αυτά είναι δεν επιτρέπεται στο ΚΚΕ να τα λέει, είναι αδημοκρατία, ναι, εσείς όχι. Κάντε μου τη χάρη. Είναι λαϊκισμό. Κυβερνήστε μαζί, ψηφίστε μαζί τα νομοσχέδια και συνεχίστε την πορεία που ήδη έχετε. Mm-hmm. Λοιπόν. Εμείς καταρχήν λέμε ότι η κυβέρνηση του ελληνικού είναι μια ιστορία που επιβεβαιώνει τη σκυταλοδρομία που έχουν οι κυβερνήσεις συνολικά. Είχα ακούσει τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη προ λίγων ημερών σε ένα τηλεοπτικό σταθμό, ο οποίος έλεγε ότι για την επένδυση στο ελληνικό θα αξιοποιήσει το ακέραιο το νόμο που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα φέρει μια τροπολογία η οποία πραγματικά ενισχύει εκεί πέρα τα επιχειρηματικά συμφέροντα και αυτό είναι γεγονός. Από εκεί πέρα, αυτή η επένδυση που θα προχωρήσει, θα πατήσει για να προχωρήσει σε χτυπημένα εργασιακά δικαιώματα, γι' αυτό δεν υπάρχει αμφισβήτηση, και το προϊόν της θα είναι ένα, το οποίο το κεφάλαιο θα. Είστε αντίθετοι με την επένδυση? Θα σας πω. Το προϊόν της συγκεκριμένης επένδυσης θα είναι τεράστια κερδοφορία για το κεφάλαιο και τα εργατικά λαϊκά στρώματα να μην μπορούν να πλησιάσουν. Δεν θα έχουν το εισόδημα δηλαδή να μπορούν να πλησιάσουν σε αυτούς τους χώρους και να. Επί της ουσίας. Θα είναι αποκλεισμένος λοιπόν, δηλαδή ο λαός. Θα υπάρχουν οικονομικά τείχη στην πράξη. Δεν θα υπάρχουν, πώς το λένε, συνοριοφυλάκες, αλλά οικονομικά τείχη. Επί της ουσίας όμως είστε σύμφωνοι ή αντίθετοι? Επί της ουσίας λέμε ότι μια ιστορία που λέει ότι η καπιταλιστική ανάπτυξη θα φέρει ευημερία για το λαό, ότι είναι ψεύτικη. Γιατί αυτή η καπιταλιστική ανάπτυξη έχει πρώτον ως όρο και προϋπόθεση να είναι μικρή, πιο φτηνή εργατική δύναμη. Χτυπημένα τα εργασιακά δικαιώματα και αυτό το βλέπουμε από τους νόμους των μνημονίων, οι οποίοι όλοι διατηρούνται και ενισχύονται όλα αυτά τα χρόνια. Και δεύτερον, ταυτόχρονα βλέπουμε ότι η πολιτική και της προηγούμενης κυβέρνησης και της σημερινής είναι σταθερά να χτυπάει το λαϊκό εισόδημα και να δίνει δώρα προς το κεφάλαιο. Mm-hmm. Για παράδειγμα, το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που θα φέρει η κυβέρνηση τις επόμενες μέρες, έκανε ένα τυράκι χθες με κάτι ψίχουλα. Το δεύτερο, λέτε τώρα. Το δεύτερο, με κάτι ψίχουλα που πήγε να δώσετε στα εργατικά λαϊκά στρώματα για να φέρει ένα μεγάλο. Μπόνους, μια μεγάλη ενίσχυση στα μεγάλα μονοπόλια, σε μια γραμμή που συμφωνεί και ο ΣΥΡΙΖΑ και τσακώνεται στο ποιος θα είναι πιο καλός προς το κεφάλαιο, αυτό είναι μπροστά μας. Και σε μια πραγματικότητα που λέει ότι το 95% των φόρων το πληρώνει ο λαός, θα πληρώνει ακόμα περισσότερα. Λοιπόν, να σας ευχαριστώ.